Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, να πούμε καλημέρες. Κοντά μας ο κύριος Γιάννης Κρασάς, αντιστρατηγός εν αποστρατεία. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρασά. Ευχαριστούμε σας που είστε εδώ. Ο κύριος Παναγιώτης Τσάκωνας, θα τον δούμε αμέσως τώρα, θα μπει στην παρέα μας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο ΕΚΠΑ, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Και να πούμε και μία καλημέρα στον Νίκο Νανούρη, τον καλό συνάδελφο και ανταποκριτή του Άξιον 24 στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο, καλημέρα και από σένα θα ξεκινήσουμε. Να μας δώσεις έτσι την είδηση την οποία μας έρχεται σήμερα από τη γειτονική χώρα. Από τη χθεσινή συνάντηση για τα ΜΟΕ, για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ήταν μια συνάντηση που, όπως αποτυπώθηκε και από την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας Τουρκίας, έγινε σε καλό κλίμα. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την επανεργοποίηση των προηγούμενων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και σε αυτό το κλίμα κινείται σήμερα και ο τουρκικός τύπος, πρέπει να σας πω. Θα σας δείξω εδώ την εφημερίδα Χουριγέτ, η οποία μιλάει για μνημόνιο φιλίας ανάμεσα σε Άγκυρα και Αθήνα. Ναι, είναι δηλαδή ότι το δεύτερο θέμα της, από ό,τι βλέπω τώρα στην πρώτη σελίδα, έτσι. Δεν είναι το κύριο, είναι το δεύτερο θέμα της. Είναι, όπως και χθες, παίζει κεντρικό ρόλο το συγκεκριμένο ζήτημα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, μάλιστα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ώστε να υπάρχει μια απευθείας γραμμή μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών, των Υπουργείων Άμυνας, αλλά και των Γενικών Επιτελείων, αλλά και συνεργασία πάνω στα θέματα φυσικών καταστροφών. Μπορούμε να πούμε ότι με την ξεκινήσουμε από τα εύκολα νάτιση, και αυτονόητα. Ακριβώς, προλύαναν ουσιαστικά το έδαφος για τη σύνοδο κορυφής του επόμενου μήνα μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Ταγκί Περντογάν. Ωραία. Καταρχήν, θα πούμε κανένα δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε κάτι πολύ επιτυχημένο χθες. Ότι είναι επιτυχία και μόνο το γεγονός ότι μετά από 4 χρόνια αρχίσαμε να ξανακαθόμαστε στο ίδιο τραπέζι. Αυτό από μόνο του λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι είναι μια καλή είδηση. Δεν ξέρω αν οι καλές ειδήσεις σταματάνε εδώ. Τώρα, το δεύτερο είναι ότι από ό,τι μαθαίνουμε, υπάρχει πληροφορία αυτή, μάλλον Νίκο, ότι η σύνοδος κορυφής αυτή μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, γιατί τέτοιου τύπου συνάντηση θα είναι, δεν θα γίνει τελικά στη Θεσσαλονίκη, αλλά πιθανότατα θα κατηφορήσει προς την Αθήνα. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Καταρχήν, πρακτικούς. Τα μέτρα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη θα πνίξουν την πόλη σε περίπτωση που γίνει εκεί η συνάντηση. Και το δεύτερο είναι ότι δεν θέλουμε κι εμείς πολλά σουλάτσα του Ερντογάν στη Θεσσαλονίκη να αρχίσει τις επισκέψεις στα σπίτια του Κεμάλ και τα υπόλοιπα. Είναι πιο βολικά να έρθει εδώ. Επιβεβαιώνεται αυτό από την Τουρκία? Υπάρχει αυτή η αίσθηση? Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Πάντως έχει ενδιαφέρον στα ρεπορτάζ του τουρκικού τύπου που έχουμε διαβάσει. Δεν αναφέρουν τη Θεσσαλονίκη, αλλά αναφέρουν την επόμενη σύνοδο κορυφής μεταξύ των δύο αρχηγών. Γενικά. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την είδηση. Παραμένεις μαζί μας. Να ξεκινήσουμε λιγάκι με τους καλεσμένους μας. Κύριε Κρασά, πώς βλέπετε την κατάσταση τώρα στην Μέση Ανατολή? Είδαμε τον στρατό του Ισραήλ, ο οποίος δημοσίευσε στοιχεία και φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο στη Γάζα με όπλα των τρομοκρατών της Χαμάς. Από την άλλη πλευρά, η Χαμάς λέει ότι μπορεί να απελευθερώσει κάποιους ομήρους, ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει και χειρία 5 ημερών στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή η επιχείρηση που κάνει ο Ισραηλινός στρατός εκαθαρίσεως τη Χαμάς βρίσκεται σε ένα σημείο, μπορούμε να πούμε, έχει περάσει το μέσον. Υπάρχουν σήμερα το πρωί φωτογραφίες των Ισραηλινών οι οποίοι είναι μέσα στο κοινοβούλιο της Γάζας, φέρονται στην Ισραηλινή σημαία. Επίσης, σημειολογικό είναι ότι σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο βρέθηκαν στα υπόγεια επιχειρησιακά κέντρα και αποθήκες πυρομαχικών της Χαμάς. Ο άνθρωπος οι οποίοι μπούκαραν και έσφαξαν αμάχους, δεν θα περίμενες και κάτι λιγότερο? Θα μπορούσαν κάτω από τις παιδιατρικές κλινικές και όχι μόνο να έχουν εκρηκτικά. Ναι, αυτό που είπατε τώρα, κύριε Κακούση, είναι κάτι το οποίο με ανησυχεί ιδιαιτέρως. Μήπως το τέλος σε μια κίνηση απελπισίας, επειδή έχουν εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλα, να γίνει και εκρήξη στα νοσοκομεία και εκεί πέρα πάμε σε καταστάσεις οι οποίες είναι ανεξέλεκτες και ο καθένας μετά θα κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Διότι όταν έχεις κάτω από τα νοσοκομεία, πέραν, διότι και το νοσοκομείο μόνο οι δεξαμενές καυσίμων, για έναν ο οποίος γνωρίζει, με την κατάλληλη γίνεται μπόμπα από μόνη της η δεξαμενή καυσίμων. Τώρα, αν έχεις επιπλέον και εκρηκτικά οπλισμό και όλα τα άλλα, και πιθανόν να έχεις και ένα μηχανισμό καταστροφής σε περίπτωση που όλα πάνε στραβά, το τελευταίο που θα θέλαμε να δούμε είναι να τεινάσουν τη νοσοκομεία στον αέρα. Γιατί ακούγεται, κύριε Κρασά, ότι μπορεί και οι όμηροι να βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο. Ναι, είπαν ότι, βρήκαν στο παιδιατρικό νοσοκομείο στοιχεία ότι εκεί πέρα κρατούσαν ομήρους. Σε κάθε περίπτωση είναι μια δύσκολη επιχείρηση, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι
Νετανιάχου να έχετε υπόψη σας ότι η κυβέρνηση διευθύνει τον πόλεμο και ο αρχιστράτηγος διευθύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Όλα εκπορεύονται από τις κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις αποφασίζουν. Ο Νετανιάχου απεφάσισε προκειμένου να εξαλείψει την απειλή της Χαμάς μετά την τρομοκρατική ενέργεια της 7ης Οκτωβρίου να μην προτίμησε να έχει αμάχους στο παλαιστινιακό λαό παρά να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των Ισραηλινών. Μακάρι, είναι αυτό ένα, είναι οι δύσκολες επιλογές και είναι αυτό κάτι το οποίο δεν είναι δύσκολο να αντιμετωπίζεται. Έτσι είναι, η λήψη αποφάσεων σε τέτοιο κορυφαίο επίπεδο, έτσι είναι. Κύριε καθηγητά, προσπαθώντας λίγο να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα από τις σκόρπιες ειδήσεις και εικόνες τις οποίες παίρνουμε, βλέπουμε το εξής. Την πολύ εμβληματική, θα έλεγα, φωτογραφία των Ισραηλινών κομμάντων μέσα στο κοινοβούλιο της Χαμάς, που σημαίνει είμαστε στην καρδιά του συστήματος των τρομοκρατών. Εδώ είμαστε, την έχουμε καταλάβει. Έχουμε την πληροφορία, η οποία προέρχεται από τον Ισραηλινό στρατό, ότι οι μαχητές της Χαμάς πετάνε τα όπλα και αρχίζουν και τρέχουν προς τον νότο. Άρα λοιπόν, ο έλεγχος στις περιοχές τις οποίες έλεγχε η Χαμάς δεν υπάρχει πια για τους τρομοκράτες, έχει περάσει στην πλευρά των Παλαιστινίων. Υπάρχει πληροφορία επίσης ότι η Χαμάς διαπραγματεύεται, ζητά για την ακρίβεια, να απελευθερώσει 70 αμάχους για να πάρει 5 μέρες εκεχηρίας. Όλα αυτά μας οδηγούν σε ένα συμπέρασμα ότι αυτή η επικράτηση των Ισραηλινών σε αυτή τη στενή λωρίδα γης φαίνεται ότι πλησιάζει στην πλήρη εγκατάστασή της. Θα μπορούσε αυτό να είναι ένα καλό σημάδι για την εκτόνωση σιγά σιγά της κατάστασης, όχι αύριο το πρωί, αλλά μπορεί σε 2 εβδομάδες, σε 3, σε ένα μήνα. Καλημέρα κύριε Γιακούτση. Όχι, φοβάμαι ότι δεν είμαστε μακριά ακόμα από αυτή. Είμαστε μακριά, λέτε. Είμαστε μακριά από αυτή την εξέλιξη. Βρισκόμαστε σε μια αύξηση της πίεσης από πλευράς Ισραηλινών με συγκεκριμένα αποτελέσματα, όλο και περισσότερο βεβαίως, αλλά προφανώς πολύ μακριά από τον στόχο, το δεδηλωμένο στόχο της κυβέρνησης Νετανιάχου όσον αφορά την εξάρθρωση της Χαμάς. Αυτή είναι μια εντελώς άλλη υπόθεση. Βεβαίως στα πλαίσια αυτά υπάρχουν και ψυχολογικές επιχειρήσεις, υπάρχει πάντα η προσπάθεια της μιας και όπως και της άλλης πλευράς να αυξήσει την πίεση και επικοινωνιακά. Δηλαδή μεταφέροντας ευρύτερα εικόνες και έχω επιστροφή του ήχου και ακούω τη φωνή μου. Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Προκειμένου να αυξήσει την πίεση για να μπει σε μια λογική διαπραγμάτευση άλλη πλευρά. Αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω όμως ότι οι επιλογές της κυβέρνησης Νετανιάχου είναι πολύ συγκεκριμένες. Αφορούν με ιδιαίτερα σφοδρό τρόπο συνέχιση των επιχειρήσεων. Σε μια προοπτική εδώ είναι το ενδιαφέρον, που στο τέλος της ημέρας δεν νομίζω ότι έχει ενσωματώσει μια στρατηγική εξόδου. Άρα αυτό κάτι λέτε ότι εμπλέκονται βαθύτερα σε σχέση με την επόμενη μέρα. Εμπλέκονται βαθύτερα σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς να δημιουργείται και μια διέξοδος απεμπλοκής. Δηλαδή φεύγοντας από εκεί θα φύγουν, πότε θα φύγουν, πώς θα φύγουν, τι θα αφήσουν πίσω. Έχουν πει ότι θα κρατήσουν την ασφάλεια του τόπου υπό τον έλεγχό τους. Αυτό όλο σας προβληματίζει εσάς? Προφανώς. Αυτή είναι μια δήλωση η οποία είναι ευκολότερο να το λες και δυσκολότερο να το κάνεις. Και ταυτόχρονα υπάρχει η διεθνής κοινότητα η οποία πιέζει. Βλέπουμε μια σχετική σύγκληση διαφορετικών απόψεων, διαφορετικών μερών της διεθνούς κοινότητας στην ίδια κατεύθυνση πλέον. Η οποία για την επόμενη μέρα είναι πολύ συγκεκριμένη. Χωρίς Χαμάς, χωρίς Ισραήλ η λωρίδα της Γάζας. Χωρίς βεβαίως και η διεθνής κοινότητα δυστυχώς ακόμα να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί. Γι' αυτό και είπα ότι είμαστε μακριά από αυτή την εξέλιξη. Νομίζω σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον το ενδιαφέρον της Δύσης, αν θέλετε, ναι, και της Ελλάδας νομίζω, είναι να δούμε με ποιο τρόπο όλη αυτή η ανθρωπιστική κρίση και καταστροφή θα μπορεί με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί και τι ρόλο θα μπορούσαμε να παίξουμε εμείς. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι η αύξηση της πίεσης και στο Ισραήλ θα συνεχίζεται. Και αυτή δεν θα είναι μόνο στρατιωτική όπως γνωρίζουμε, δηλαδή μέσω του Ιράν, που είναι ο βασικός καθοδηγητής από την εντύπωση. Σωστά. Και των αντιπροσώπων, ναι, του στην περιοχή, δηλαδή εμένη Συρία και βεβαίως Χεσμπολάχ, η προσπάθεια να ανοίξει νέα μέτωπα για το Ισραήλ, να το κρατήσει δηλαδή έτσι σε μια συνεχή εγρήγορση αντιμετώπισης πολλών μετώπων. Η πίεση είναι και πολιτική, διότι
η Δύση πλέον, όπως είπα πιο πριν, φαίνεται όχι μόνο η Δύση, και διαφορετικές δυνάμεις να συγκλίνουν στην κατεύθυνση του ναι, το δικαίωμα στην αυτοάμυνα του Ισραήλ, αλλά υπό όρους και παρακολουθώντας το διεθνές δίκαιο. Αλλά θα σας έλεγα ότι είναι και ηθική η πίεση. Δηλαδή, να, υπάρχει πλέον μια απώλεια του ηθικού πλεονεκτήματος που στην αρχή απολάμβανε το Ισραήλ. Βέβαια. Έχει κάνει αγριότητες ασύμμετρες σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος. Και βέβαια, όταν μπαίνεις βομβαρδίζοντας μια κατοικημένη περιοχή, το βλέπουμε, δεν μπορείς να είσαι ούτε ακριβής, ούτε φιλάνθρωπος. Στο τέλος της ημέρας, οι αποφάσεις λαμβάνονται και από την πλευρά του ίδιου του Ισραήλ, υπό εξαιρετικά μεγάλη πίεση. Μάλιστα. Όπως το είπατε. Κύριε Κασσά, ένα σχόλιο γρήγορο για να. Αυτό που θέλω να πω, ότι για να γίνουν διαπραγματεύσεις, και όπως έλεγε και ο Θουκυδίδης, οι συνομιλούντες πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη στις διαπραγματεύσεις, οι συνομιλούντες πρέπει να έχουν την ίδια ισχύ. Αν εγώ έχω δύο μίνι μάρκετ και σε έχει τα λυσίδα σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε στο ίδιο επίπεδο. Να. Και το ίδιο μήκος κύματος. Και υπάρχει μια διαφορά δυνάμεως και μεγέθους μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, και καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την επίτευξη της όποιας συμφωνίας. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, στρατηγία, Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Καλημέρα πολύ. Σας. Καλή σας ημέρα.